Με τόσο να του πάρουν τα πτυχία, αν έχει, ντροπή, screenshot, όλο και στείλ του να γίνει ξεφτύλα πανελληνία. Έτσι και τολμούσε. Σιδερέλες και σιδερέλη μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, σκληρός τίτλος, θα συζητήσουμε για διάφορα σκηνικά που σας έχουν συμβεί στο σχολείο, με καθηγητές σας, στα φροντιστήρια. Ήταν όλα ειλικρινά ένα και ένα. Πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, ειλικρινά. Ανεπίτρεπτο θα έλεγα, δεν θέλω να πολυλογώ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν να διαβάζω τις ιστορίες σας. Και ξεκινάω. Ρώτησα πώς κοιμηθήκατε, κύριε, και λέει σε σκεφτόμουν. Τροπή. Πόσο μάλλον όταν κάτι τέτοιο, φαντάζομαι εγώ, το λες μπροστά σε όλη την τάξη. Ιδανικά θα ήθελα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να έχω ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου την αντίδραση των παιδιών. Να του πούνε κάτι, να φωνάξουν κάποιον, το διευθυντή, οποιονδήποτε, να συζητηθεί αυτό το θέμα. Σκεφτόσουν τι ακριβώς. Ιδία. Ντροπή. Είχα ιδιαίτερα σπίτι μου και μόλις τελείωσα το μάθημα, ετοιμαζόμουν για να βγω και ο τυπάς, άντρας γύρω στο 25, απλά μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και βλέπει φάτσα κάρτα τον κόλο μου. Να σημειωθεί ότι δεν χτύπησε πόρτα και μπήκε λες και ήταν στο σπίτι του επειδή είχε ξεχάσει τα βιβλία του. Στορκίζομαι δεν έχω νιώσει πιο άβολα. Λογικό να νιώσεις άβολα. Αρχικά όχι απλά έπρεπε να χτυπήσει την πόρτα. Θεωρώ δεδομένο να ενημερώσει κάποιον. Ήταν η μαμά εκεί, ήταν ο μπαμπάς, ήταν η ταντά, γιαγιά, παππούς, οποιοδήποτε. Βρισκότανε μέσα στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, να ενημερώσει και να πει: έχω ξεχάσει τα βιβλία μου στο δωμάτιο της μικρής, θέλω να μπορώ να τα πάρω. Μπορώ? Τι ανοίγουμε την πόρτα εδώ πέρα και παραβιάζουμε τον προσωπικό χώρο, λες και μπαίνεις σε μια καφετέρια να παραγγείλεις καφέ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ελπίζω να μην τόλμησε να ξαναέρθει αυτό στο σπίτι. Ειλικρινά, πόσο μάλλον να κάθεται και να κοιτάει τον κόλο. Και είναι και μικρής ηλικίας. Κολλητή που λες μου κάνει ο καθηγητής μου τρίτη ηλικίου. Αν έχω φωτογραφίες με μαγιό και προφανώς απάντησα όχι, και μου λέει να βγάλεις με το μαγιό σου το πιο καυτό που έχεις και να μου φέρεις να δείχνω τι μουνάρα που είσαι εσύ. Και εννοείται ότι μετά από αυτό άλλαξε και φροντιστήριο και καθηγητή. Εμετός, δεν μπορώ να διανοηθώ τέτοιο διάλογο με καθηγητή. Είτε είναι φροντιστήριο, είτε σχολείο, είτε δεν ξέρω κι εγώ πού. Σημαντικό το ότι μίλησες και άλλαξες φροντιστήριο και καθηγητή. Θα ήθελα να το πάω ένα βήμα τσακ, ένα βήμα παραπέρα. Και να πω ότι όταν συμβαίνουν τέτοια σκηνικά, το καλύτερο πράγμα που έκανες είναι ότι το επικοινώνησες. Πρέπει να το αναφέρουν στον ιδιοκτήτη του φροντιστηρίου ή στον διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να φύγει από αυτόν τον εργασιακό χώρο, δεν ανήκει εκεί πέρα, να του πάρουν τα πτυχία αν έχει και να μην ξαναδουλέψει σε αυτό τον κλάδο. Οριακά να καλέσεις τις αρχές. Ντροπή. Σεξουαλική παρενόχληση, ξεκάθαρα. Αυτό είναι ξεκάθαρα σεξουαλική. Και τα προηγούμενα εννοείται, έτσι. Ήμουν τετάρτη δημοτικού και όταν έμαθε η δασκάλα ότι ήμουν υιοθετημένη, με σήκωσε μπροστά σε όλη την τάξη και είπε: η Χριστίνα δεν έχει γονείς, η Χριστίνα δεν είναι σαν εσάς φυσιολογική. Έχει ψεύτικους γονείς και πρέπει να τις φέρεστε διαφορετικά. Από τότε κανένα παιδί δεν μου ξαναμίλησε, μέχρι που πήγε γυμνάσιο και άλλαξε σχολικό περιβάλλον. Αχ, Θεέ μου, τι ψυχολογικά μπορείς να δημιουργήσεις σε μια τρυφερή ψυχή από το πουθενά. Η αγάπη που έχουν δώσει οι γονείς της Χριστίνας είναι η αγάπη που δεν έλαβε η συγκεκριμένη καθηγήτρια από τους γονείς της, γι' αυτό και έχει βγάλει όλα αυτά τα κόμπλεξ πάνω στα παιδιά. Θα πρέπει και αυτοί εξίσου να της πάρουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Να φύγει από τον εργασιακό χώρο, από το σχολείο, από όπου κι αν είναι. Είναι δυνατόν? Φαντάζομαι, γιατί λέει εδώ πέρα ότι πάει γυμνάσιο μετά, οπότε φαντάζομαι αυτό έγινε στο δημοτικό. Ντροπή είναι αυτό το πράγμα, η πιο τρυφερή ηλικία και διαχωρίζεται τα παιδιά. Είτε οι γονείς σου δεν είναι οι βιολογικοί σου γονείς, είτε οι γονείς σου είναι ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι, είτε είναι ετερόφιλο ζευγάρι, είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα, δεν κολλάει πουθενά. Πουθενά αυτό το πράγμα. Στην αγάπη και σε όλα αυτά τα συναισθήματα που έχεις να δώσεις στο παιδί σου. Είναι παιδί σου και τέλος. Τελεία. Να έχει έρθει από πάνω στο καθηγητής και να έχει βάλει το χέρι του γύρω από την πλάτη σου. Τέρμα άβολο, εννοείται. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στο σχολείο, είχα έναν καθηγητή γυμναστικής
ο οποίος καβλαντούσε πάρα πολύ με μία μαθήτρια. Βέβαια, και η μαθήτρια ανταποκρινότανε, ήμασταν τότε Δευτέρα-Τρίτη ηλικίου, αν θυμάμαι καλά, το γούσταρε όντως και η μαθήτρια, αλλά δεν το κάνεις αυτό στο σχολείο. Στο δημοτικό μας έκλεινε τα στόματα με χαρτοτενία για να μην μιλάμε. Ας πάρουμε και τη δίτσα και ας χτυπάμε τα παιδιά έτσι για να μάθουν να μην μιλάνε. Εντάξει. Πρέπει να μάθεις τα παιδιά να μην μιλάνε και να... Όχι να μην μιλάνε την ώρα του μαθήματος, να μην αφαιρούνται την ώρα του μαθήματος, να προσέχουν εκεί πέρα, να έχουν ένα στόχο και να είναι προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο. Άπαξ και βάλει στο μυαλό των παιδιών ότι είναι 6 δύσκολα χρόνια, γυμνάσιο και λύκειο, όμως μετά θα έχεις πάρει πάρα πολλά ερεθίσματα. Τα μισά τα παίρνεις στο σχολείο, τα μισά τα παίρνεις έξω από τη στη ζωή, έτσι. Έχεις κερδίσει. Τώρα τι κακοποίηση είναι αυτή να βάζεις το παιδί ταινία για να μην μιλήσει. Είναι παιδί, εντάξει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δημοτικό. Παιδί κανονικότατο, ντροπή. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου 3 μήνες και σε ένα τσακωμό μου είπε ούτε ο πατέρας σου δεν σ' άντεξε. Θράσος. Ούτε ιερό, ούτε όσιο. Στον πόνο και να καταπατάς την ψυχή ενός νεκρού, πόσο μάλλον σε ένα παιδί, δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Ελπίζω πραγματικά να καταλαβαίνετε μέσα από όλα αυτά που περνάτε, πόσο διαφορετικοί και καλοί χαρακτήρες είστε και να μαθαίνετε μέσα από αυτά, διότι το σημαντικό είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα που σας κάνουν είναι κακά και ότι δεν πρέπει να τα κάνετε κι εσείς τους άλλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαν να πηγαίνεις για πιάτσα, μου είπε τότε που ήμουν 12 με βερμούδα και κλειστό top. 40 χρονών. Σαν να πηγαίνεις για πιάτσα επειδή είδε την κοπέλα με βερμούδα. Και σορτσάκι να φορούσε. Δεν ξέρω, νομίζω έχω χάσει πάσα ιδέα. Πραγματικά. Σαν να πηγαίνεις για πιάτσα τώρα στο κοριτσάκι. Το μικρό. Δεν φορούσε σορτσάκι. Έτσι δίνονται δηλαδή αυτές που πάνε να κάνουν πιάτσα. Δεν με βοήθησε με πτυχιακή που ήταν επόπτης, ενώ στο ίνθε μου την έπεφτε. Νέος παρένθεση. Φοιτητή στιγμή. Νομίζω έτσι λέγεται. Screenshot, όλο, περιγραφή από κάτω και στείλ του να γίνει ξεφτύλα πανελληνίως. Και ρίξ' του και άκυρο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ένας καθηγητής στο γυμνάσιο ερχόταν από πάνω μας και μας έκανε μασάζ. Έτσι και τολμούσε κάποιος να με ακουμπήσει, οποιοδήποτε βασικά, πόσο μάλλον καθηγητή στο σχολείο, να με ακουμπήσει και να μου κάνει μασάζ. Δεν ξέρω τι αντίδραση θα είχα εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα θα έφευγα κατευθείαν έξω από την τάξη. Δεν θα το έλεγα καν στον διευθυντή. Εγώ προσωπικά θα έφευγα έξω από την τάξη και θα πήγαινα στη μάνα μου. Και θα ερχόμουν με τη μάνα μου την άλλη μέρα. Ευτυχώς τα έχω πολύ καλά με τη μαμά μου και τα είχα πάντα πάρα πολύ καλά με τη μαμά μου. Είναι σημαντικό να έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς σας, να τα λέτε όλα, να τους νιώθετε φίλους σας. Γιατί να ξέρετε, αυτή εδώ η σχέση είναι και ανεκτίμητη, αλλά και θα σας βοηθήσει σε πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή σας. Μου λέει, ναι, μιλάνε και οι αδερφές. Ήτανε σίγουρα κρυφή για να σου το είπα αυτό το πράγμα. Να ξέρεις. Σίγουρα! 100% ήταν κρυφή, το λέω εγώ, για να σου είπε κάτι τέτοιο. 1000%. 1000% ασέβαστος. Θέλω να δώσω, κανονικά δίνω συμβουλή μέρες στο Instagram, όμως θα σας δώσω τώρα μια συμβουλή σχετικά με αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι μέσα στις μέρες και σε διάφορες περιόδους της ζωής σας έχετε άγχος, δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά πράγματα, τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλό θα κάνετε στον εαυτό σας. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ, αν ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία. Highwell είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχοθεραπείας. Μπαίνεις μέσα και έχει πάρα πολλούς πιστοποιημένους ψυχολόγους που μπορούν να σε βοηθήσουν να ανοιχτείς, να τα βγάλεις όλα αυτά που έχουν γίνει κόμπο στο στομάχι σου, να τα μοιραστείς, να σου φύγει όλο αυτό το άγχος. Όταν θα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα, θα συμπληρώσετε και θα δώσετε κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις θα βοηθήσουν ώστε να βρεθεί ο ανάλογος ψυχολόγος για εσάς. Οι συνεδρίες αυτές γίνονται διαδικτυακά. Όταν μπαίνεις, έχεις δωρεάν 15 λεπτά συνεδρίας με έναν ψυχολόγο. Αφού τελειώσει η πρώτη σου συνεδρία και θέλεις να συνεχίσεις, διαλέγεις ένα πακέτο συνεδριών ή συνεχίζεις
κανονικά μεμονωμένα τις συνεδρίες σου, η πλατφόρμα της Highwell είναι ό,τι πιο εύκολο και ό,τι πιο χρήσιμο ταυτόχρονα. Διότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, αρχικά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στο εξωτερικό, έτσι. Περιοχές που δεν έχουν εξειδικευμένους ψυχολόγους. Μπορεί να υπάρχουν 2-3 ψυχολόγοι οι οποίοι δεν σας κάνουν. Όλοι στην πλατφόρμα αυτή είναι εξειδικευμένοι. Άμα δεν σου κάνει ένας, τον αλλάζεις, βλέπεις τον επόμενο. Επειδή θέλω να παρακινήσω όλους εσάς που με βλέπετε να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία και για το καλό σου και για το καλό των άλλων τριγύρω, θα σας δώσω έναν εκπτωτικό κωδικό για την πλατφόρμα της Highwell. Ο κωδικός θα είναι SIDERELLA15, θα έχετε 15% έκπτωση στα πακέτα που θα διαλέξετε. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες και στην περιγραφή, το link να μπείτε να το τσεκάρετε. Είναι πανεύκολο, δηλαδή η διαφορά, ρε παιδί μου, είναι ότι μπορεί να κάθεσαι στο σπίτι και να πεις ότι εγώ έχω ψυχοθεραπεία σε λίγο. Κάθομαι στο σπιτάκι μου, ανοίγω το κινητό μου, ανοίγω το λάπτοπ, χωρίς μετακίνηση, χωρίς περιττά έξοδα. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλες οι συνεδρίες είναι 100% απόρριτες. Είναι μεταξύ εσάς και του ψυχοθεραπευτή σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe, follow στα social media. Τα λέμε σε ένα άλλο σου.